γνωστή πρόταση στην θρησκευτική Ιουδαϊκή θεολογία αποτελεί η πρόταση του «Άκουσε Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός μας, ο Κύριος είναι ένας», αυτό που λέμε στα εβραϊκά «Σεμά Ισραήλ, Αντονάι Ελοένου, Αντονάι Εχάντ». Και κάποιοι ρωτάνε γιατί αυτή η πρόταση αποτελεί ίσως την πιο σημαντική πρόταση στον Ιουδαϊσμό. Μία πρόταση μάλιστα την οποία κάθε Εβραίος τη λέει όταν του συμβαίνει κάτι φοβερό, κάτι που φοβάται, ή όταν για παράδειγμα πάει να κοιμηθεί, και πόσο μάλλον όταν η εβραϊκή θρησκεία έρχεται και μας διδάσκει πως αυτή την πρόταση, τουλάχιστον αυτή την πρόταση, πρέπει να την λέμε 2 φορές την ημέρα, αν όχι και 3. Μία φορά την ημέρα, το πρωί, και την άλλη φορά το βράδυ. Κάποιοι φυσικά και λίγο πρωτού κοιμηθούν. Αυτό είναι το λεγόμενο Σεμά. Και σύμφωνα λοιπόν με τον Ιουδαϊσμό, όταν ένας Εβραίος ή μία Εβραία λέει αυτή την πρόταση, κλείνοντας τα μάτια, είτε με αυτόν τον τρόπο, είτε με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε να αυτοσυγκεντρωθεί και πει ακριβώς αυτή την πρόταση, δέχεται επάνω του αυτό που λέμε στον Ιουδαϊσμό «Ολ Μαλχούτ Σαμάιν», δηλαδή τον ζυγό της βασιλείας των ουρανών. Με άλλα λόγια, δέχεται ότι είναι απόλυτα δούλος του Θεού. Τι σημαίνει δούλος του Θεού «Εβετ Ασέμ» στον Ιουδαϊσμό? Μπορεί ναι μεν κάποιος να μην είναι τέλειος. Κανείς δεν είναι τέλειος σε αυτόν τον κόσμο. Κάθε μέρα προσπαθούμε να τελειοποιήσουμε τους εαυτούς μας ακόμα λίγο περισσότερο. Μπορεί να μην τηρεί τα πάντα, αλλά από τη στιγμή που δέχεται την Τωρά, δέχεται την γραπτή και προφορική Τωρά δοσμένη από το Θεό, την σέβεται και προσπαθεί να την τηρήσει με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, άλλους λιγότερο, άλλους περισσότερο, ανάλογα με το στάδιό του, αλλά το δέχεται και ξέρει ότι αν κάτι ακόμα δεν κάνει καλά ή αν δεν κάνει κάτι καθόλου, αυτό δεν είναι πρόβλημα της Τωρά, αυτό είναι πρόβλημα δικό του και προσπαθεί να το διορθώσει, τότε και αυτός είναι ένας πιστός δούλος του Κυρίου. Εβετ Ασέμ, που βάζει πρώτα απ' όλα το θέλημα του Θεού και μετά το δικό του θέλημα. Και ακόμα περισσότερο, προσπαθεί να κάνει το θέλημα του Θεού δικό του θέλημα. Δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά είναι κάτι το οποίο αν κάποιος το θελήσει μπορεί πραγματικά να γίνει, και είναι αυτό που λέμε επίσης στον Ιουδαϊσμό ως δβεκούτ. Δηλαδή έχετε και ενώνετε, προσκολείτε με το θέλημα του Θεού. Μάλιστα, στον Ιουδαϊσμό πιστεύω ότι όποιος είναι αληθινά Εβετ Ασέμ, δούλος του Κυρίου, αυτός είναι ο αληθινός ελεύθερος άνθρωπος, Μπεν Χωρίν. Τη στιγμή που δεν έχει αποβληθεί καθόλου από τα οστά και τη σάρκα, από Μπασάρ Βαντάμ, δεν έχει αποβληθεί καθόλου από τους ανθρώπους, αλλά είναι αποβληθεί μόνο από τον Θεό. Έτσι λοιπόν, στον Ιουδαϊσμό αυτή η πρόταση είναι πάρα πολύ σημαντική. Κάποιοι όμως ρωτάνε για ποιον λόγο, πόσο μάλλον επίσης όταν κάποιος Εβραίος είναι να πεθάνει, επίσης αυτή είναι μια πρόταση η οποία είναι καλό να υποθεί λίγο πριν τον θάνατό του. Το θέμα όμως είναι γιατί αυτή η πρόταση είναι τόσο σημαντική. Γιατί λοιπόν δηλώνει τον μονοθεϊσμό, τον απόλυτο εβραϊκό μονοθεϊσμό, άκουσε Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός μας, ο Κύριος είναι ένας. Ναι μεν, αλλά από την άλλη πλευρά, αν ψάξει κάποιος μέσα στην Τωρά, μέσα στην Πεντάτευχο ή μέσα στα υπόλοιπα βιβλία των προφητών και των ιερών κειμένων, αυτό που λέμε μαζί ως Τανάχ, θα δει ότι υπάρχουν πολλές προτάσεις στον Ιουδαϊσμό που αναφέρονται στην απόλυτη μοναδικότητα του ενός και μοναδικού άειλου Θεού, του Θεού του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Θεού του Ισραήλ. Επομένως, δεν είναι μόνο αυτή η πρόταση που δηλώνει τον απόλυτο μονοθεϊσμό. Ίσως αυτή η πρόταση κρύβει και κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα, για να πούμε ότι αυτή η πρόταση στο Σεμά Ισραήλ αναφέρεται στο βιβλίο του Δευτερονομίου, στο βιβλίο Ντεβαρίν, στο κεφάλαιο 6, στο εδάφιο 4, το Σεμά Ισραήλ, δηλαδή προς το τέλος της Πεντατεύχου. Έτσι λοιπόν θα πρέπει εδώ πέρα να θυμίσουμε κάτι άλλο το οποίο γίνεται στο βιβλίο της Εξόδου, στο βιβλίο Σεμότ. Στο βιβλίο της Εξόδου γίνεται η πρώτη ανάλυση των 10 εντολών που δόθηκαν στο Θεό, από τον Θεό στο λαό του Ισραήλ. Και εδώ πέρα πρέπει να θυμίσουμε ότι οι 10 εντολές δεν είναι μόνο
η Τωρά, δεν είναι μόνο η Τωρά οι 10 εντολές. Φυσικά οι 10 εντολές δόθηκαν στην αρχή ως κάτι ξεχωριστό, θα λέγαμε, ως μια εισαγωγή στην Τωρά, και έτσι οι 10 αυτές εντολές αποτελούν κομμάτι των 613 εντολών που αναφέρονται γενικά μέσα στην Πεντάτευχο. Και επομένως λοιπόν έχουμε εδώ πέρα να μιλήσουμε για μια εισαγωγή στο τι πρόκειται να, ο Θεός να δώσει στο λαό του Ισραήλ να τηρήσει. Και οι 10 αυτές εντολές, υπάρχει εβραϊκή παράδοση ότι δεν δόθηκαν, και σύμφωνα από ό,τι φαίνεται και από το κείμενο, δεν δόθηκαν στο Μωυσή. Ναι, μεν δόθηκαν ως δεκάλογος, με τις πλάκες, στο Μωυσή, αλλά προφορικά θα λέγαμε, τις άκουσε όλος ο λαός του Ισραήλ. Όχι μόνο ο Μωυσής, αλλά όλος ο λαός του Ισραήλ όταν συγκεντρώθηκε γύρω από το όρος Σινά. Όχι μόνο οι άνδρες, αλλά και οι γυναίκες. Όχι μόνο οι γέροντες, αλλά και οι νέοι. Και τα παιδιά και τα μωρά, κάθε μέλος του λαού του Ισραήλ. Όχι μόνο οι ιερείς, οι κοανίν, αλλά όλες οι υπόλοιπες φυλές. Όλος ο λαός του Ισραήλ ήταν εκεί παρόν. Ήταν εκεί μάρτυρας αυτού του δοσήματος της Τωρά, δηλαδή της αγωγής, θα λέγαμε, των 10 εντολών από τον Θεό προς το λαό του Ισραήλ. Η εβραϊκή όμως παράδοση έχει μία μικρή διαφοροποίηση στο θέμα αν δόθηκαν όλες οι 10 εντολές στο λαό του Ισραήλ κατευθείαν ή αν δόθηκαν οι δύο πρώτες κατευθείαν και οι υπόλοιπες διαμέσου του Μωυσή, μαζί φυσικά και με την υπόλοιπη Τωρά. Είτε έτσι είτε αλλιώς, το μήνυμα είναι το εξής, ότι ο λαός του Ισραήλ άκουσε ο ίδιος. Δεν θα λέγαμε ότι άκουσε ίσως μία φωνή όπως την ακούμε βιολογική εμείς σήμερα, αλλά διαισθάνθηκε, άκουσε με έναν τρόπο θα λέγαμε πνευματικό, αλλά ήταν εκεί και άκουσε, θα λέγαμε μέσα εισαγωγικά, την φωνή του Θεού. Και φυσικά όταν η Τωρά έρχεται και σου λέει ότι τουλάχιστον οι άνδρες άνω της ηλικίας των 20 χρονών γύρω από το όρος Σινά ήταν 600.000, σκεφτείτε να βάλουμε μέσα και όλους τους άνδρες που ήταν κάτω της ηλικίας των 20 χρονών και να βάλουμε μέσα και όλες τις γυναίκες, το νούμερο αυξάνεται κατά πολύ. Και όταν σου λέει ότι όλος ο λαός του Ισραήλ ήταν εκεί, θέλω να σου πει κάτι τώρα. Δεν ήταν μόνο ένας που δέχτηκε το λόγο του Θεού, όπως για παράδειγμα ο Μωάμεθ, όπως λέει το Ισλάμ. Δεν ήταν ούτε καν 12 που δέχτηκαν το μήνυμα του Θεού, όπως λέει ο Χριστιανισμός με τους λεγόμενους 12 Αποστόλους. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για έναν ολόκληρο λαό. Και ίσως και γι' αυτό τον λόγο ο Θεός δεν έδωσε την Τωρά ούτε στον Αβραάμ, ούτε στον Ισαάκ, στον Ιτσχάκ, ούτε στον Ιακώβ, που ναι μεν ήταν οι πατριάρχοι του εβραϊκού λαού, οι πρώτοι Εβραίοι, αλλά αυτοί ήταν μεμονωμένοι άνθρωποι, ούτε καν στους 12 γιους του Ιακώβ, τον Ιωσήφ και τα αδέρφια του, γιατί και αυτοί ήταν ακόμα 12. Και περίμενε ο Θεός έτσι ώστε να έρθει το πλήρωμα του χρόνου, να δημιουργηθεί ένας ολόκληρος λαός και όχι μια μόνο νομαδική ομάδα ανθρώπων, και σε αυτόν τον λαό να δώσει την Τωρά σε όλους ταυτόχρονα. Και ξέρουμε ότι όταν κάποιος φαίνει ως μάρτυρα έναν ολόκληρο λαό, εκατομμύρια από ανθρώπους, είναι λίγο δύσκολο να λέει ψέματα. Έτσι λοιπόν, για ποιον λόγο το Σεμά Ισραήλ είναι τόσο σημαντικό. Αν λοιπόν κοιτάξουμε στις 10 εντολές έτσι όπως δόθηκαν προφορικά πριν το δεκάλογο, στις δύο πλάκες, βλέπουμε ότι αυτές οι 10 εντολές αναφέρονται δύο φορές μέσα στην Πεντάτευχο, μία φορά στο βιβλίο της Εξόδου πρώτη φορά και δεύτερη φορά στο βιβλίο του Δευτερονομίου. Ας κοιτάξουμε όμως τώρα στο βιβλίο της Εξόδου, την πρώτη φορά που ο εβραϊκός λαός αναφέρεται, η πρώτη φορά που ο εβραϊκός λαός παίρνει τις 10 εντολές. Στο βιβλίο βέβαια του Δευτερονομίου αποτελεί μια επανάληψη αυτών των εντολών, αλλά εκεί πέρα υπάρχουν και κάποιες άλλες έξτρα πληροφορίες. Έτσι λοιπόν, να κοιτάξουμε στο βιβλίο της Εξόδου, σε αυτό που λέμε εμείς στην περικοπή του Γητρό, στο βιβλίο Σεμότο, όπως είπαμε. Εκεί πέρα που είναι ακριβώς το κεφάλαιο 20. Όταν αρχίζει και ο Θεός και αναφέρει τις εντολές στο κεφάλαιο 20 από το εδάφιο 2 και μετέπειτα,
μας αναφέρει τα εξής. Ανοχία σε με λοκέχα. Εγώ λέει ο Κύριος ο Θεός σου. Ας έρωτσε τι είχαμε έτσι Μιτσράιμ μπέντα βαντίν. Ο οποίος έβγαλα λέει από την Αίγυπτο, από τη γη της Αιγύπτου, από τον οίκο της σκλαβιάς. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και μετά μπαίνει ο Θεός και αναφέρει τη δεύτερη εντολή. Λόι έλεγχα Ελοήμα χρήμα αλπανάι. Δεν θα έχεις λέει άλλους θεούς εκτός από εμένα. Και εδώ πέρα βέβαια συνεχίζει και αναφέρει κάτι πληροφοριακά. Λότα σε λεχά φέσελ βεχόλτε μουνά ασέρ μπροσαμάι μη μαάλ βεασέρ μπαάρετς μητάχατ βεασέρ μπαμάι μητάχατ λαάρετς. Και λέει και δεν πρόκειται να κάνεις κανένα είδωλο, καμία εικόνα, κανένα άγαλμα, ούτε λέει που θα έχει τη μορφή κάτι που βρίσκεται στα ουράνια, ούτε κάτι το οποίο βρίσκεται επάνω στη γη ή κάτι το οποίο βρίσκεται στο νερό κάτω από τη γη. Δηλαδή ο Θεός δεν έχει κανένα μα κανένα ομοίωμα. Είτε αυτό είναι ομοίωμα ζώου, είτε αυτό είναι ομοίωμα ψαριού, είτε είναι αυτό ομοίωμα πουλιού, είτε είναι αυτό ομοίωμα φυτού, είτε είναι αυτό ομοίωμα ανθρώπου. Και λέει ο Θεός, λότι στα χαβέλαε, βελότο οβδάμ. Δεν θα λέει θα τα προσκυνήσεις αυτά τα είδωλα και ούτε λέει θα τα λατρέψεις. Και εδώ πέρα η λατρεία, ακόμα και αν κάποιος δεν προσκυνάει ένα άγαλμα ή μια εικόνα, δεν είναι οι Προτεστάντες, οι Χριστιανοί, εμείς δεν έχουμε εικόνες, εμείς δεν έχουμε άγαλματα. Ναι, όντως δεν έχουν ούτε εικόνες ούτε άγαλματα. Όμως από την άλλη πλευρά, με το να λατρεύουν έναν άνθρωπο ως Θεό ή ως Θεάνθρωπο, αυτό που εννοούν μεταφορικά και καλά γιου του Θεού, και όλοι είμαστε γιου του Θεού, και αυτό από μόνο του είναι αμαρτία ειδωλολατρείας εφόσον λατρεύουν κάτι το υλικό ως Θεό. Ας λέω ότι στα γαβέλα βελό το όβδα. Δεν θα προσκυνήσεις λέει αυτά, ούτε θα τα λατρέψεις. Και ανοχία σε μελοκέχα, και ανοχία αντωνάει ελοέχα, ελ κανά. Γιατί λέει εγώ, λέει ο Κύριος, ο Θεός σου, ο οποίος είμαι Θεός ζηλωτής. Θεός ο οποίος ζητάει την απόλυτη πίστη του πιστού σε αυτόν και σε κανέναν άλλον. Ωραία. Αυτές είναι οι δύο πρώτες από τις 10 εντολές. Και τώρα ερχόμαστε να λύσουμε την πρόταση του Σεμά Ισραήλ. Τι μας λέει το Σεμά Ισραήλ? Σεμά Ισραήλ. Άκουσε Ισραήλ. Άνω κάτω τελεία θα λέγαμε. Τι άκουσες Ισραήλ? Αντωνάι Ελοένου Αντωνάι Εχάντ. Ο Κύριος ο Θεός μας, κόμμα, ο Κύριος είναι ένας. Ο Κύριος ο Θεός μας. Τι σημαίνει ο Κύριος είναι ο Θεός μας? Η πρώτη εντολή. Ανοχή Ασέμ. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου. Συνεχίζουμε. Μετά το κόμμα. Ο Κύριος είναι ένας. Ένας και κανένας άλλος. Ένας και μοναδικός. Ένας με την απλή έννοια του αδιέρετου ένα. Και εδώ πέρα ακριβώς έχει τη δεύτερη εντολή. Δεν θα υπάρξουν άλλοι θεοί εκτός από εμένα. Έτσι λοιπόν, τι άκουσες Ισραήλ, όπως λέει και η Εβραϊκή παράδοση, ότι τουλάχιστον για τις δύο πρώτες εντολές δεν υπάρχει καμία διαφωνία ανάμεσα στους Ραβίνους, ότι τις άκουσαν κατευθείαν όλος ο εβραϊκός λαός. Στο Ρουσινά, κατευθείαν από το Θεό, χωρίς τη μεσολάβηση του Μωυσή, του Μόσε Ραμπένου. Έτσι λοιπόν, ερχόμαστε και λέμε, τι άκουσες Ισραήλ, τι άκουσες εσύ Ισραήλ, όχι διαμέσου του Μωυσή, εσύ Ισραήλ, λαέ του Ισραήλ, τι άκουσες? Ότι ο Κύριος, τις δύο πρώτες εντολές, ότι ο Κύριος είναι ο Θεός σου και ότι αυτός ο Κύριος είναι ένας. Και δεν υπάρχουν άλλοι θεοί εκτός από αυτό. Τώρα, αν κάποιος κοιτάξει στην περγαμηνή της Πεντατεύχου, αυτή που διαβάζουμε στις συναγωγές, που γράφεται πάνω σε δέρμα ζώου, κασέρ ζώου, με έναν ειδικό τρόπο, αυτό το οποίο λέγεται ως Σέφερ Τωρά, θα δει ότι όταν φτάνουμε στο εδάφιο, στο πασούκ, αυτό το συγκεκριμένο του Σεμά Ισραήλ, υπάρχει μια διαφοροποίηση στη γραφή. Αυτοί οι οποίοι γράφουν χειρόγραφα την περγαμηνή της Πεντατεύχου, το Σέφερ Τωρά, έχουν οι λεγόμενοι Σοφρέι Στάμ, οι ιερογράφοι στον Ιουδαϊσμό, έχουν την παράδοση, την αρχαία εβραϊκή παράδοση που πέρασε από τον Μωυσή σε όλες τις γενιές μέχρι και σήμερα. Όταν γράφουν αυτή την πρόταση,
να γράφουν δύο γράμματα μέσα σε αυτή την πρόταση, λίγο διαφοροποιημένα, λίγο πιο μεγάλα στο μέγεθος. Πρώτα απ' όλα στη λέξη Σεμά, άκουσε. Στη λέξη Σεμά, το τελευταίο γράμμα της λέξης, η λέξη Σεμά αποτελείται από τρία γράμματα, από το εβραϊκό γράμμα Σιν, από το εβραϊκό γράμμα Μεμ και από το εβραϊκό γράμμα Άιν. Το τελευταίο λοιπόν γράμμα, το τρίτο γράμμα, το Άιν, γράφεται πιο μεγάλο από το κανονικό μέγεθος των υπόλοιπων γραμμάτων. Συνεχίζουμε στο τέλος της πρότασης, στην τελευταία λέξη, στη λέξη Εχάντ, ένας, και ο Θεός είναι ένας, και εκεί πέρα η λέξη Εχάντ επίσης γράφεται με τρία γράμματα, γράφεται με το γράμμα το εβραϊκό Αλεφ, με το εβραϊκό γράμμα Χετ και με το εβραϊκό γράμμα Ντάλετ. Και εκεί το τελευταίο τρίτο γράμμα, το γράμμα Ντάλετ, γράφεται επίσης πιο μεγάλο από το κανονικό μέγεθος των υπολείπων γραμμάτων. Έτσι με στην ίδια πρόταση έχουμε δύο γράμματα, το Άιν του Σεμά και το Ντάλετ του Εχάντ, να γράφονται πιο μεγάλα από το κανονικό μέγεθος των υπολείπων γραμμάτων. Και ξέρουμε ότι όταν γίνεται κάτι τέτοιο, υπάρχει εδώ πέρα κάποιο νόημα. Δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, άλλωστε. Έτσι λοιπόν, να πάρουμε το γράμμα Άιν και το γράμμα Ντάλετ και τα ενώσουμε μαζί, θα δούμε ότι μας φτιάχνουν την εβραϊκή λέξη Εντ, που σημαίνει μάρτυρας. Γιατί εσύ, σου λέει ο Θεός του Ισραήλ, ήσουν αμάρτυρας. Εσύ, λαέ του Ισραήλ. Κάθε τμήμα του λαού του Ισραήλ ήσασταν μάρτυρες ότι δεχτήκατε την Τωρά στο όρος Σινά. Τουλάχιστον ακούσατε τις δύο πρώτες εντολές. Και εδώ πέρα, μάλιστα, υπάρχει και άλλη εβραϊκή παράδοση που σου λέει ότι όταν δόθηκε η Τωρά στο όρος Σινά, ήταν συγκεντρωμένοι εκεί πέρα όχι μόνο οι Ισραηλίτες, ο εβραϊκός λαός που ζούσαν τότε, αλλά και όλες οι εβραϊκές ψυχές που προϋπήρχαν της παράδοσης της Τωρά και όλες οι εβραϊκές ψυχές που θα υπήρξαν μετέπειτα, δηλαδή μέχρι και το τέλος όλων των γενεών. Επομένως, όλες οι εβραϊκές ψυχές ήταν εκεί συγκεντρωμένες. Με άλλα λόγια, και οι δικές μας εβραϊκές ψυχές του σήμερα ήταν εκεί και ακούσαν, με ένα μεταφορικό βέβαια τρόπο, αυτό το δόσιμο της Τωρά κατευθείαν, τουλάχιστον αυτές τις δύο πρώτες συντολές, κατευθείαν από το Θεό σε όλους μας, σε κάθε εβραϊκή ψυχή. Και αυτή η πρόταση είναι τόσο σημαντική για οποιονδήποτε και Εβραίο και οποιοδήποτε Εβραία ανά τον κόσμο. Πόσο μάλλον, όταν εκεί αναφέρεται ακριβώς ότι την ώρα του δοσήματος της Τωρά ακούστηκε και ο ήχος του σοφάρ, το σάλπισμα του σοφάρ, αυτού του ειδικού κέρατος το οποίο σαλπίζουν από το κρυάρι, από τα κέρατα του κρυαριού, το οποίο σαλπίζεται ιδιαίτερα στην εβραϊκή πρωτοχρονιά, στο Ρόσο Σανά και το Γιόμ Κιπούρ, τη ημέρα της εξηλαίωσης. Αλλά λέει ότι ακούστηκε πολύ δυνατά ο ήχος του σοφάρ. Και εδώ πέρα μπορούμε να καταλάβουμε γιατί πάρα πολλοί Εβραίοι, ακόμα και αν δεν έχουν καμία σχέση με την εβραϊκή θρησκεία, όταν φτάνει το Γιόμ Κιπούρ, η ημέρα της εξηλαίωσης, πηγαίνουν στις συναγωγές. Και πόσο μάλλον όταν τρέχουν για να πάνε να ακούσουν το τελευταίο σοφάρ που ακούγεται στην τελευταία προσευχή του Γιόμ Κιπούρ, την προσευχή της Νεϊλά. Να ακούσουν τουλάχιστον το σοφάρ. Γιατί, τι τους πιάνει τόσο πολύ, ανθρώπους που είναι απομακρυσμένοι τώρα στον Εβραϊσμό, να ακούσουν το σοφάρ. Και μάλιστα πολλοί λένε ότι αυτό τους ταρακουνάει εσωτερικά ο ήχος του σοφάρ. Γιατί όλες οι εβραϊκές μας ψυχές ήταν εκεί συγκεντρωμένες. Και ακούσαμε αυτό τον ήχο του σοφάρ στο όρος Σινά και μας έμεινε χαραγμένο στη μνήμη μας. Στη συλλογική μνήμη του εβραϊκού λαού. Μάλιστα αυτός ο ήχος του σοφάρ θα ακουστεί και κατά την έλευση του ενός και μοναδικού φυσικά μεσία, του ανθρώπινου μεσία, του δούλου του Θεού, του απεσταλμένου του Κυρίου, γρήγορα στις ημέρες μας. Με τη βοήθεια λοιπόν του Θεού αυτό να γίνει κατανοητό σε κάθε Εβραίο και σε κάθε Εβραία, και αυτή η μιτσβά, αυτή η εντολή που ο Θεός μας δίνει να λέμε το Σεμά, είναι μια πολύ σημαντική εντολή. Μια απλή αλλά πολύ σημαντική εντολή. Κάθε Εβραίος και κάθε Εβραία μπορεί να κλέψει κάποια δευτερόλεπτα από τη ζωή του το πρωί και το βράδυ και να πει τουλάχιστον αυτή την πρόταση, κλείνοντας τα μάτια, και να πει Σεμά Ισραήλ, Αντωνάι Ελοένου
Adonai, Εχάντ, άκουσε Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός μας, ο Κύριος είναι ένας. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, να δεχτεί επάνω του τον ζυγό της βασιλείας των ουρανών, να γίνει απόλυτα δούλος Κυρίου.